ενώ τα έξοδα για τους συνοδούς θα τα καλύπτει το Υπουργείο. Στον ΟΑΗ μεταφέρεται η κάλυψη των εξόδων των ασθενών που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για θεραπεία και συγκεκριμένα τα αεροπορικά εισιτήρια καθώς και η διαμονή. Κάτι για το οποίο ο Υπουργός Υγείας μέσω επιστολής της ενημέρωσε τον οργανισμό. Ζήτησα από τον ΟΑΗ με επιστολή μου πριν 2 μήνες, όπως τώρα που γίνονται όλες οι διαδικασίες για τη μεταφορά αυτών των ασθενών στον ΟΑΗ, όπως περιλάβει μέσα στα έξοδα όχι μόνο το κόστος για την υπηρεσία που θα πάρει στο εξωτερικό ο ασθενής, αλλά να ενταχθεί στο κόστος αυτό και το εισιτήριο του ασθενή και αν είναι δυνατόν για μικρή κάλυψη στο θέμα της διαμονής. Την ίδια ώρα από πλευράς του το Υπουργείο Υγείας θα αναλάβει την κάλυψη των εξόδων του συνοδού, κυρίως εάν πρόκειται για παιδιά που ο συνοδός είναι απαραίτητος. Θα καλύπτουμε και άλλους συνοδούς με συγκεκριμένα κριτήρια. Αυτά τα κριτήρια θα τα συναποφασίζουμε μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν θα είναι μόνο κριτήρια εισοδηματικά, θα είναι και κριτήρια τα οποία θα βασίζονται πάνω στο ιατρικό ιστορικό του ασθενή, αν και εφόσον το Ιατροσυμβούλιο λέει ότι πρέπει να συνοδεύεται αυτόν το άτομο. Μέχρι στιγμής αυτά τα έξοδα καλύπτονταν από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, σύμφωνα με την Πόπη Κανάρη, στο πλαίσιο της κοινωνικής στήριξης. Ωστόσο, με την έγκριση του προϋπολογισμού, Υπουργείο Υγείας και ΟΑΗ θα αναλάβουν τα κόστη. Το θέμα θα συζητηθεί και αύριο στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής.